Θαλάσσιο άλμα στατικού η Μάντα από ελικόπτερο Σινούκ πραγματοποίησε ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλόρος. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ έστειλε με αυτόν τον τρόπο το δικό του ηχηρό μήνυμα αποτροπής αλλά και ετοιμότητας της χώρας μας στην Τουρκία. Το θαλάσσιο άλμα στατικού Ιμάντα από ελικόπτερο Σινούκ του αρχηγού ΓΕΘΑ έλαβε χώρα στη θαλάσσια περιοχή της Νέας Περάμου στο πλαίσιο συντήρησης ικανότητας αλεξιπτωτιστή. Στη συνέχεια, ο αρχηγός ΓΕΘΑ περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων και ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών του στρατοπέδου, καθώς και για την πορεία της κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων εξειδικευμένων κλιμακίων συντήρησης εξοπλισμού των ειδικών δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων.